Ντουάρτε, μακρινή πάσα στην πλάτη της άμυνας. Δεν βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μάλαρτς. Θα κερδίσει και θα κάνει το πλασέ πάνω στην γραμμή. Το πλασέ από τον Ιτσχάκη, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μαχράντζε, η σέντρα είναι καλή απέναντι, έγινε κεφαλιά. Ο Βαλβέρτα από κοντά θα αποκρούσει, απαντά. Άντι Τσιμπαλιά είναι καλή για τον Λαβόρδε, ο οποίος περνάει στην περιοχή. Σπαντάτσιο, εκπληκτική πάσα. Θα γίνει τον κολόχι. Θα χάσει και αυτή την ευκαιρία ο Μπαράκ Ιτσχάκη. Εκτέλεσε φάουλ και δημιούργησε κάποια προβλήματα στην ανόρθωση. Να είναι έτοιμος και τώρα να εκτελεί. Η μπάλα σκάει και παίρνει γκολ. 1-0 ο Εθνικός. Ανοίγει το σκορ με τον Σκούλιτς. Αυτό που δεν έκανε στον αγώνα με το Αποέλ. Στην τελευταία φάση το κάνει. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Κοιτάξτε την εκτέλεσή του. Η μπάλα από τον ώμο του Σκούλιτς. Σπαντάτσιο. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλου. Γκολ 1-1. Ισοπαρίζει ο Μπαράκ Ιτσχάκη. Γκολ στην φετινή σεζόν. Είναι το ένατό του εδώ. Κοιτάξτε, με το αριστερό πόδι στέλνει την μπάλα στη γωνία εκεί που ο Μάλαρτς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αουρέλιο. Βογιατζής. Ο Παϊσάου την κεφαλιά. Ο Κενμόκλιε. 2-1 ο Εθνικός. Η απάντηση του Εθνικού με την χρυσή αλλαγή του Κολομπούρδα. Να δούμε και την. Είναι η φάση του τέρματος αυτή. Και υπάρχει υποψία για offside από ό,τι βλέπω, με τον Κενμόκνιε πιθανότατα να βρίσκεται λίγο πιο μπροστά. Χτέλεσε ο Σπαντάτσιο, κεφαλιά, γκολ και πάλι από τον Ιτσχάκη. Με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο σημείο βρέθηκε, αυτή τη φορά με το κεφάλι φέρνει την ανόρθωση ξανά. Έχει πετύχει πολύ σημαντικά τέρματα για την ομάδα της ανόρθωσης. Εδώ κοιτάξτε, του Μάλαρτς. Χτελεί ο Σπαντάτσιο. Περνάει μπάλα από όλους, ο Μάλαρτς απλώνει το δεξί χέρι και την απομακρύνει. Με τον Ιτσχάκη να περνάει στον Λαβόρδε ευκαιρία. Βγαίνει ο Μάλαρτς, παίρνει την μπάλα σύμφωνα με τον κύριο Νικολάου. Άλλαξε πορεία και η μπάλα, θα το δούμε στην συνέχεια. Ενώ η φάση νωρίτερα. Με τον Ουρέλιο, η σέντρα προς το μέρος του Πέντα, πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα στον Μαχράντζε. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα αποκρούεται από τον Βαλβέρτε. Όχι, στο δοκάρι πρέπει να χτύπησε.